Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα για την 10η αγωνιστική της Evolution League το Pink Paper αντιμετωπίζει τον Comets μας τώρα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς γηπεδούχους να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση και έχουμε και το πρώτο σουτ τριών πόντων, το οποίο είναι και εύστοχο μάλιστα από τον Ορφανίδη, που θα ξεκινήσει εύστοχα το μάτς, θα ανοίξει και το σκορ για το 3-0. Νωρίς το πρώτο τρίποντο. Πάμε να δούμε λίγο πεντάδες. Καραΐσκος, Καμπόσης, Κοντομίχος, Μπουτσάκος και Ορφανίδης για τους Ρόζενο. Από την άλλη έχουμε Γρηγοράκη, Μαρμαρά, Σμυριλάκη, Λίγκρη και Κοντογιαννή στην πεντάδα του Κόμις μας τώρα, ο οποίος είναι τώρα στην επίθεση. Γρηγοράκης δεν μπορεί να συγκρατήσει. Καραΐσκος παίρνει το σκριν, κινεί στον Καμπόσο. Ακόμα ένα τρίποντο για τους γηπεδούχους, άστοχο αυτή τη φορά από τον Καμπόσο. Καραΐσκος, αφού πήρε το επιθετικό rebound, πήρε και την εκτέλεση και θα ευστοχίσει για 2. 5-0. Έτσι θα ξεκινούν το παιχνίδι οι γηπεδούχοι. Δεν έγινε το κλέψιμο, ο Λίγκρης κράτησε. Μπαλά στη γωνία, και όπου είναι ο Κοντογιάννης. Όσο ρεβέτες, με συγχωρείτε. Υπήρξε ένα θεματάκι με την κάμερα νωρίτερα, λύθηκε τώρα. Το σκορ στο 11-0 πλέον. Με τον Καραΐσκο να εκτελεί και αυτός πίσω από τα 6-75. Καραΐσκος και Ορφανίδης κάνουν πολύ καλή δουλειά πίσω από την γραμμή του τρυπόντου μέχρι στιγμής. Για το δυναμικό αυτό ξεκίνημα του Pink Paper. Τάπα εδώ στα ίσα πάνω στον Μαρμαρά. 2 δευτερόλεπτα, 1, δεν επιχειρεί να εκτελέσει ο Μαρμαράς και έτσι έμεινε παλιά στα χέρια των φιλοξενούμενων, οι οποίοι παραμένουν άποντοι σε αυτά τα 3 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Σε έχει δυσκολεύσει ιδιαίτερα η άμυνα του Pink Paper. Καμπόσος θα το πάρει και αυτό το σου, του άφησαν την επιλογή, του άφησαν και χώρο. Άρχισε τώρα ο Σμυριλάκης, που θα περάσει στο κέντρο. Στα δεξιά ο Σερεβέτας έκανε την κίνηση του Μαρμαρά. Λίγκρης στέκεται στον αέρα, εκτελεί για 2, δεν θα το βάλει το καλάθι. Ακόμα μια ανεκμετάλλευτη επίθεση για τους γηπεδούχους. Μπαλά στον Καμπόσο, δεν θα διστάσει ούτε τώρα να πάρει το σούτο εκείνος. Βγήκε και βγήκε μπαλά. Παραμένει το σκορ στο 11-0. Λίγκρης, πήρε ο Μαρμαράς. Γρηγοράκης έχει πάρει θέση μπροστά από τον Κοντομίχο, σε εκείνον θα πάει μπάλα. Σφυριλάκης, 5-4 λεπτά τώρα για την επίθεση. Ωραία, 20 ο Λίγκρης, δεν θα έρθει ακόμα όμως το πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Ευθυδιασμός τώρα για τους Ρόζ, έφυγε μπάλα από τα χέρια του Κοντομίχου. Η κατοχή είναι για τον Comets μας τώρα, ο οποίος καλεί και time out. Όλα είναι έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι επί από το time out του Comets μας τώρα, ο οποίος ακόμα δεν έχει καταφέρει να βρει τους πρώτους πόντους στην αναμέτρηση. Το σκορ στο 11-0, 5-38 ακόμα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σμυριλάκης αφού στον Σερεβέτα. Λίγκρης. Γρηγοράκης γυρίζει, δέχεται την τάπα όμως από τον Κοντομίχο. Κλείνει και πάλι άμυνα, δεν θα τα καταφέρει ο Σμυριλάκης. Με συγχωρείτε ο Γρηγοράκης. Καμπούσος, ο Τζάκος. Είναι στη γωνία και όπου είναι ο Ορφανίδης θα εκτελέσει και θα βρει στόχο ξανά. 14-0. Πολύ καλή δουλειά πίσω από τα 6-75 από τον Ορφανίδη, ο οποίος προσφέρει πολλά σήμερα για το Pink Paper σε αυτά τα πρώτα λεπτά που έχουμε παίξει εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Μαρμαράς άφησε στον Γρηγοράκη μπροστά από τον Καμπόσο, θα του κάνει το φάουλ εκείνος. Μπαλένι για τον Comets μας τώρα, θα γίνει επαναφορά, ενώ έχουμε και αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Ο Ζιζόπουλος πέρασε στο μάτς.
Νίγκρις. Σερεβέτας, καμπόσος είναι πάνω του για να τον φυλάξει. Πόδι από τον Κοντόμιχο. Μέλα κατέληξε εκτός, ανανεώνεται το χρονόμετρο, 9-14 επίθεση. Κεφάλι για τους φιλοξενούμενους. Λίγκρις. Θα εκτελέσει για δύο η μπάλα στο σίδερο. Ζόπουλος. Οργανώνει ο Καραΐσκος. Καμπόσος κάνει την κίνηση, θα πάρει στα δεξιά του. Ζόπουλος είναι στη γωνία, ζητάει από τον Κοντομίχο, ο οποίος θα πασάρει εκπληκτικά στον Καμπόσο. Δεν μπορείς εκεί να τελειώσουμε επιτυχία τη φάση. Big Paper παραμένουν στην επίθεση. Ορφανίδης θα το βάλει και αυτό, τι κάνει ο Ορφανίδης. 17-0. Τέταρτο τρίποδο του Ορφανίδη σε 6 λεπτά παιχνιδιού. Σερεβέτας θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Ορφανίδης κατεβάζει. Βρήκε πάλι μπαλά στον Ζησόπουλο. Έκοψε ωραία ο Γρηγοράκης. Λίγκρης. Να δούμε αν θα σπάσουν το ρόδι οι φιλοξενούμενοι. Δεν τα καταφέρνουν το τώρα ο Μαρμαράς. Καμπόσος. Ευκαιρία να φύγουν γρήγορα μπροστά τώρα η Ρος. Κακότωση του Καραΐσκου. Μάζεψε ο Γρηγοράκης. 3-20 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Σπυρλάκης. Πας απέναντι στον Λίγκρη και φτωχεί αυτός. Πρώτο καλάθι για τον Κόμιτς μας. Τώρα έρχεται διαχείρος Λίγκρη. Έπειτα από 7 λεπτά παιχνιδιού. 17-2 τώρα το σκορ. Σπάνε το ρόδι και οι φιλοξενούμενοι. Καμπόσος. Ο οποίος ο Σερεβέτας πέταξε αυτό στην μπάλα. 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τους γηπεδούχους, για τους οποίους τώρα θα περάσει το μάτσο Αζάρ. Ο Ντομίχος θα καθίσει στον πάγκο να πάρει και δύο ανάσες. Καραΐσκος παίρνει και εκτελεί αμέσως. Βρίσκει σίδερο όμως. Λιγκρίς. Αυτός τον Σερεβέτα. Μπαλά πάει στον Γρηγοράκη και από εκεί στον Σμυρλάκη, ο οποίος όμως δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Ας άλλο τελείωμα στην συνέχεια από τον ψηλό του Κόμιτς μας τώρα. Καραΐσκος στο πλάι. Καμπόσος ζήτησε, πήρε, εκτέλεσε και δεν το βάλω όμως. Και πάλι μπάλα συστημένη στα χέρια του Καραΐσκου και πάλι όμως θα επιλέξει τον Καμπόσο εκείνος και θα το βάλει τώρα, δεύτερη ευκαιρία εύστοχη. Στο 22 πλέον το σκορ. Και ο Καμπόσος μπαίνει στην εξίσωση των τριπόντων. Σερεβέτας, δεν θα έρθει απάντηση. 1-50 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Με το Pink Paper να έχει καταφέρει να πάρει μια πάρα πολύ καλή απόσταση. Και από την άλλη τον Κόμιτς μας τώρα να μην έχει καλή εικόνα επιθετικά. Μόλις 2 πόντι σε 8,5 λεπτά παιχνιδιού. Δεν είναι και μια καλή επίδοση για μια ομάδα. Μαρμαράς. Μπαλά βρήκε στο πόδι του Καραΐσκου και κατέληξε εκτός. Μαράς θέλει να παίξει με τον Γρηγοράκη. Καλή άμυνα και πάλι από το Pink Paper. Με 8 δευτερόλεπτα τώρα μένουν οι παίχτες του Κόμιτς μας τώρα. Λίγκρις παίρνει, εκτελεί και φτωχή. Και πάλι ο Λίγκρις είναι αυτός που δίνει τη λύση. Για το 24. Πανίδης. Καραΐσκος πέρασε στον Αζάρ. Αυτός αφήνει έξω. Ζόπουλος προσποιήθηκε, πατάει γραμμή. Έρμπολο όμως η προσπάθειά του. Τελευταία 53 δευτερόλεπτα. Στην πρώτη περίοδο πάντα.
και τόσο καλή πάσα για τον Σφυριλάκη. Θα γίνει το κλέψιμο από τους Ρος, 2 εναντίον 1. Πολύ ωραία συνεργασία Καραΐσκου και Ορφανίδη, η οποία όμως δεν θα καταλήξει σε καλάθι. Και τα 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Άρα λοιπόν να έχουμε και νέο λάθος. Γρηγοράκης έγινε αποδέκτης της πάσας. Η μπάλα καταλήγει στην Σερεβέτα. Τους ψάχνει επιλογές. Γρηγοράκης. Έκανε το φάουλο ο Ορφανίδης. Μαρμαράς πάει στην επαναφορά. Είναι στον Λίγκρι. Δεν θα πετύχει το τρίτο του καλάθι ο Λίγκρις. Σερεβέτας έκλεψε. Παραμένουν έτσι στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Όχι για πολύ όμως. 9 δευτερόλεπτα τώρα στο χρονόμετρο. 4 εναντίον 1. Μόνο ο Λίγκρις είναι πίσω, ο οποίος θα κόψει την πάσα. Θα δεχτεί το φόλο μου στην συνέχεια. Από τον Καραΐσκο. Τρία ακόμα εφτά τώρα στο ρολόι. Λίγκρις στην επαναφορά. Κύριος Ερεβέτας θα εκτελέσει από αρκετά μακριά. Η προσπάθειά του και έτσι φτάνουμε στο φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 24. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκαλέπτο του μάτς. Βρίσκει το Pink Paper να προηγείται με 24. Όμως πας τώρα στην επίθεση. Ένα σουτ για δύο πόντους όμως από τον Κοντογιάννη, ο οποίος έχει περάσει το μάτς για τους φιλοξενούμενους. Πάσε γράμμα ο Σερεβέτας. Και έτσι έχουμε αλλαγή κατοχής. Καραΐσκος. Καμποσός. Μαζάρ θέλησε να περάσει την μπάλα στον Καρπούζη. Δεν βγήκε συνεργασία όμως. Λίγκρις πέρασε. Και πάσαρε στον Σερεβέτα. Θα κερδίσει το φάουλο εκείνος από τον Καμποσό. Λίγο έλειψε να πετύχει και το καλάθι. Ήταν και το δεύτερο φάουλ του Καμποσού μάλιστα. Σερεβέτα σε φτωχή στην πρώτη. 25. Χάνει την δεύτερη. Ο Ζόπουλος μαζί το rebound. Καραΐσκος. Βγήκε μπροστά ο Λίγκρις, δεν μπορούσε να κλέψει. Ζόπουλος πήγε πάνω το Σερεβέτα, τον έκλεισε καλά. Μπάλα καταλήγει στον Καραΐσκο, ο οποίος θα σηκωθεί για 3. Είναι πολύ καλό το τρίπο, τον μπήκε κιόλας 23-5. Πολύ ωραία το γύρισε η μπάλα στην επίθεση των γηπεδούχων. Και κατέληξε και αυτή η φάση σε ακόμα ένα σουτ εύστοχο τριών πόντων. 23-5 πλέον το σκορ, η απόσταση παραμένει μεγάλη. Γρηγοράκης με πλάτη. Λίγκρις από ένα σημείο που το αρέσει να εκτελεί, θα το κάνει και τώρα με επιτυχία 23-7. Καρπούζης. Καρπούζης προσποιήθηκε. Και ο Καραΐσκος. Ζησόπουλος στα 10 δευτερόλεπτα κυβερνήσει στην άλλη πλευρά τώρα ο Καμποσός. Ζησόπουλος κόβεται κανονικά από τον Γρηγοράκη. Σερεβέτας. Κάνε την κίνηση ο Γρηγοράκης. Πήρε κόντρα σε υψωμένα χέρια και πολλά κορνιά. Ο Γρηγοράκης δεν μπόρεσε να εκτελέσει εύστοχα. Καρπούζης, έφτασε στον Καμποσό. Περιμένει εκείνος να έρθει με συμπαίκτους στην επίθεση. Καραΐσκος. Αζάρ δεν πήρε το σουτ. Μπαλά στο πλάι. Για τρεις είναι το σουτ του Καμποσού, το οποίο δεν θα βρει στόχο. Σερεβέτας. Πάση στον Λίγκρι.
στέγεται εκείνος σε ακόμα μια προσπάθεια μέσα απόστασης. Σε επιθετικό rebound από τον Γρηγοράκη, ο οποίος ήρθε εκεί, μάζεψε το σκουπίδι, έβαλε και το καλάθι για το 23-9. Κάπως δείχνει να παίρνει μπρος η επίθεση των φιλοξενούμενων. Σαφώς βελτιωμένη εικόνα από αυτή που έδειξαν στο πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο πέτυχαν μόλις τις 4 πόντους. Αζάρ, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Σισόπουλος αφήνει έξω. Στα 2 δευτερόλεπτα θα πάρει ο Καρπούζης ένα σουτ. Μαρμαράς. Είναι κοντά του ο Κοντογιάννης να του δώσει το σκριν. Σερεβέτας Γρηγοράκης με μια σφαλιάρα. Βρήκε τον Λίγκρι και πάλι Γρηγοράκης, η μπάλα έφτασε στον Σερεβέτα, δεν μπόρεσε να τον σταματήσει ο Καμπόσος. 23-11, μειώνουν στους 12 πλέον οι φιλοξενούμενοι και έχουν το time out αυτή τη σειρά, αυτή τη φορά, με συγχωρείτε, από την πλευρά του Pink Paper. Συνέχεια στο παιχνίδι μας έπειτα από το time out του Pink Paper, που βλέπει πλέον τον Homage Master να έχει πάρει μπρος, να βρίσκει λύση επιθετικά και να έχει μειώσει πλέον την απόσταση στις 12 πόντους, 23-11 τώρα το σκορ. Ο Τσάκος, Ζησόπουλος πατώντας τη γραμμή, θα βρει στόχο, 25-11. Σερεβέτας με πλάτη. Αυτός τον Λίγκρι από εκεί, η μπάλα στον Σκυριλάκη, ο οποίος θα σημαδέψει. Δεν του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα. Σερεβέτας ένα ανάποδο λέει up, θα σκοράρει. Με το 25-13. Ο Τσάκος. Καμπόσος, βγήκε πάνω του Γρηγοράκης. Και πάλι κάπως θα εκτελέσει από την κορυφή, δεν βρίσκει στόχο. Γρηγοράκης μάζεψε, με συγχωρείτε, ο Κοντογιάννης μάζεψε, αλλά βρήκε μπάλα στα πόδια του Γρηγοράκη. Και στη συνέχεια κατέληξε στον Καρπούζη, ο οποίος θα πείσει την μπάλα στο καλάθι για το 27-13. Περίεργη φάση εδώ. Σκυριλάκης, γύρω σε Ρεβέτας. Γρηγοράκης. Στο να μαρκάρει στο Κοντογιάννη, ο οποίος το χάσε. Πήρα τον Ρόζ τώρα να πάνε στην επίθεση. Καμπόσος είναι μόνος του και σημαδεύει σωστά και αυτός. 30-13. 4-45 ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Καταφέρνουν να απομακρυνθούν και πάλι οι γηπεδούχοι. Κοντογιάννης. Σπυριλάκη στα δεξιά, Ζησόπουλος είναι μπροστά του. Τώρα του φτιάχνει χώρο σε Ρεβέτας για να εκτελέσει για δύο εκείνους. Αζάρ πήδηξε ψηλότερα και μάζεψε την μπάλα. Ζησόπουλος πέρασε το κέντρο, άφησε στον Αζάρ. Δεν διστάζει εκείνος να το πάρει. Καρπούζης βρήκε την μπάλα συστημένη στα χέρια του. Με ηρεμία τώρα η επίθεση του Pink Paper. Καμπόσου στα 8 δευτερόλεπτα. Θα εκτελέσει τελικά ο ίδιος. Καλό ήταν και αυτό το σουτ, παρόλο που δεν πήγε. Λίγκρις. Ο Σπυριλάκης, πέρασε η πάσα στον Γρηγοράκη. Ρεβέτας με Μποτσάκο μπροστά του, 5 δευτερόλεπτα για τον Κόμιτς μας τώρα. 3 τώρα, Γρηγοράκης πρέπει να εκτελέσει, δεν έχει το ρολόι. Και έτσι ολοκληρώνεται ο χρόνος επίθεσης. Δεν είχε γυρίσει το βλέμμα του Γρηγοράκη, δεν ενημερώθηκε και έδωσε από κανέναν συμπαίκτη ότι τελειώνει ο χρόνος. Έτσι δεν μπορούσε να εκδηλώσουν επίθεση φιλοξενούμενη. Μαρμαράς επιστρέφει στο μάτς για τους φιλοξενούμενους, παίρνει την θέση σε Ρεβέτα. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Κοντομίχο και πάλι στο παρκέ. Αζάρ, ζώνη από τους φιλοξενούμενους.
Ο Ντομίχος στον Μποτσάκο. Μποτσάκος πήρε και το screen. Πέρασε, προσπάθησε να βρει μια πάσα. Κοντομίχος εκεί ανάμεσα στην πολυκοσμία παλεύει. Θα χάσει όμως τελικά από τον Λίγκρι. Μαρμαράς. Κύριος Μυριλάκης. Ο Γιάννης προσποιείται. Στο δευτερόλεπτα Γρηγοράκη θα δεχτεί την τάπα από τον Κοντομίχο. Πολύ καλή άμυνα από τους Ρος, 2 δευτερόλεπτα, 1, ούτε τώρα θα προλάβουν να πετάξουν έγκαιρα την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Με την άμυνα των γηπεδούχων να την τράει και πάλι σωστά, να κλείνει όλους τους διαδρόμους, να μην αφήνει περιθώρια εκτέλεση στους παίκτες του Κόμιτς Πάστορα. Και σε αυτό το 30-13 να παραμένει στον φωτεινό πινακά. Αντζάρ τώρα εκτελεί και φτωχή, 30-13, στρογγυλά, στρογγυλά. Στο σύν 20 διαφορά, 2,5 λεπτά ακόμα πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου. Γρηγοράκης. Δύσκολη προσπάθεια από τον Κοντογιάννη. Ο Τζακός πέρασε ωραία και φτάσε μέχρι το τέλος, θα χάλασε όμως το lay-up. Μαρμαράς παίρνει για να κατεβάσει. Λίγκρις. Μαρμαράς. Σηκώνεται για δύο, δεν μπαίνει το καλάθι. Ζόπουλος επιχειρεί μια μακρινή πάσα με στόχο. Τον Καρπούζη τον βρήκε και στόχησε εκείνος. 35-13. Επιθετικά συνεχίζουν να λειτουργούν άψογα οι παιδούχοι. Και έχουμε και νέα διακοπή τώρα για το time out του Κόμιτς Πάστορα. Συνέχεια στο μάτς, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο 1,5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Στο 35-13 βρισκόμαστε τώρα. Καραϊσκούς πέταξε με το πόδι εκτός στην μπάλα. Λίγκρις. Πυρός Μυριλάκης. Θα σηκωθεί μπροστά από τον Κοντομίχο, δεν θα καταλήξει το σκαλάθι η μπάλα. Η κατοχή είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Θα λέει ο Ατζάρ με τον Γρηγοράκη, οι δύο πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης φάσης. Μαρμαράς. Αυτή στον Κοντογιάννη. Στα δευτερόλεπτα ακόμα για την εκδήλωση της επίθεσης. Μυριλάκης, Γρηγοράκης. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο, δεν τα καταφέρνει όμως. Τώρα μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Αζάρ, άφησε στον Καρπούζη. Ανενόχλητος ο Ζιζόπουλος θα πάρει ένα σούτ από το πλάι. Δεν μπαίνει το καλάθι όμως και πάλι μπάλα στον Ζιζόπουλο. Κόπηκε όμως εκεί ο παίκτης του Pink Paper. 45 λεπτά ακόμα στο δεκάλεπτο. Κοντογιάννης πήρε κόπη για τον Κοντομίχο ακόμα. Μια καλή άμυνα από τον ψηλό, τον Ροζ. Ο Γιάννης πήρε ο Λίγκρις και εκτέλεσε κιόλας, δεν το βάλε. Ζόπουλος βγήκε στην άλλη πλευρά, πάει σε μια ατομική προσπάθεια, δεν μπαίνει το καλάθι, 28 δευτερόλεπτα ακόμα στο 10 λεπτό. Λίγκρις. Δεν περνάει η πάσα του, ο Κοντομίχος επέστρεψε, βρέθηκε και εκεί για να σταματήσει και αυτή την πάσα. Γιάννης, Πυρός Μυριλάκης, πάει από τα δεξιά και άλλο στόπο από τον Κοντομίχο. Η μία τάπα μετά την άλλη. Λίγκρις τώρα με 10 δευτερόλεπτα, 14 για το τέλος της περίοδου. 4 δευτερόλεπτα, θα το πάρει το σούτο Λίγκρις, δεν θα μπει μέσα η μπάλα. 3 δευτερόλεπτα, φεύγει στον εφηδιασμό ο Καρπούζης, δεν προλαβαίνει το χρονόμετρο. Και έτσι θα χάθει αυτή η ευκαιρία για τους Ρος. Πινά λοιπόν και της δεύτερης περίοδου και το σκορ βρίσκεται στο 35-13. Μουσική.
Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο πεντάδες και πάλι στο παρκέ για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει μπροστά το Pink Paper με 35-13. Οι πεντούχοι οι οποίοι έκαναν πολύ καλή δουλειά το πρώτο ημίχρονο, με τον Παρνίδη να είναι άχαστος πίσω από τα 6.75, 4-4 έχουμε στιγμής, ενώ και ο Καραϊσκός προσέφερε αρκετά πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Στον Ματιά Χαμητόρα θα στοχίσει στο Σούζο, ενώ από την άλλη και ο Κοντομίχος έσβησε τα φώτα αμυντικά στα 6 μπλοκ. Βρίσκεται μέχρι στιγμής, να δούμε αν θα συνεχίσει την καλή του αμυντική απόδοση. Γρηγορά εξτερά θα στοχίσει Ραΐσκος, πίνει στον Καμπόσο. Ο Τζάκος, ωραίες κινήσεις αυτού στο πλάι. Πάει κοντά ο Κοντομίχος, επιλέγει τον Ορφανίδη ο Μποτζάκος. Καμπόσο, με συγχωρείτε. Τώρα είναι ο Μποτζάκος ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις, δεν το βάζει. Λίγκρις κατεβάζει αργά αργά για τον κόμιτς μας τώρα. Το Γιάννης, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση Μαρμαράς. Πρέπει να βιαστούν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Μαρμαράς δεν έχει δει το ρολόι, τελείωσε ο χρόνος. Και έτσι έμεινε η μπάλα στα χέρια του κόμιτς μας τώρα. Αυτό ζητάει τώρα ο Μαρμαράς από τον Σαρεβέτα να του φωνάξει ότι έλεγε ο χρόνος επίθεσης. Ζήτησε συγγνώμη ο Σαρεβέτας από το συμπαίκτη του. Και συνεχίζουμε τώρα με τους Ρόζ να βρίσκονται στην επίθεση. Μποτσάκος, Καμπόσος, Ορφανίδης, ο οποίος θα βάλει ακόμα ένα τρίποντο. Συνεχίζει τα δικά του Ορφανίδης, 38-13. Λίγκρις για δύο, το σουτ το άστοχο όμως έχει φύγει μπροστά ο Ορφανίδης. Βρήκε ο Καραΐσκος με το δεξί layup, θα τελειώσει με επιτυχία. Στο 40-13 πλέον ξεφεύγουν με αυτό το καλάθι οι γηπεδούχοι, οι οποίοι παίρνουν δυναμικά και στο τρίτο δεκάλεπτο. Λίγκρις. Γοράκης. Γυρίζει, κερδίζει στο φάουλ. Το σηκάνει ο Κοντομίχος. Πρώτο ομαδικό αυτό για τους Ρόζ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Και έχουμε βολές για τον Γρηγοράκη. Μέσα η πρώτη. 40-14. Έξω η δεύτερη, μαζεύει το rebound Ορφανίδης και αφήνει στον Μποτσάκο να οργανώσει εκείνος την επίθεση. Καμπόσος. Κοντομίχος κάνει το βήμα πίσω. Καμπόσος, δεν είναι καλή η πάσα, έγινε το κλέψιμο από τον Κοντογιάννη. Μυρλάκης. Δυνατή και άστοχη η πάσα του με στόχο, η οποία έχει στόχο τον Γρηγοράκη. Μετά κατέληξε εκτός, σε ρεβέτα τώρα επιστρέφει στην θέση του Κοντογιάννη. Μποτσάκος. Κάτι τις κινήσεις βγήκε ο Καραΐσκος για να πάρει. Η πάσα του έφτασε στον Ορφανίδη, ο οποίος επιχειρεί ακόμα ένα τρίποντο, θα το χάσει αυτή τη φορά. Δράπωσε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Μαρμαρά ο Μποτσάκος, αλλά πάτησε γραμμή στη συνέχεια. Και έτσι κατοχή τώρα είναι για τον Κόμιτς μας τώρα. Λύνει η άμυνα τον Λίγκρι, ο οποίος βρήκε την πάση για το Σμυριλάκι και έκανε το λάθος εκείνο στην συνέχεια. Μποτσάκος πάει μπροστά μέσα από τα αριστερά, θα κοπεί από τον Γρηγοράκη. Πολύ καλή άμυνα από τον ψηλό των φιλοξενούμενων. Λίγκρις,
πέρασε και σηκώθηκε με ένα φλότερο σαυριστόχο. Σερεβέτας στον Σμυρλάκη, κακό τελείωμα. Χάθηκε και αυτή η ευκαιρία. Ο Τζάκος βέβαια απέναντι τον Καμπόσο θα εκτελέσει για τρεις εκείνους, δεν το βάζει. Παραμένει το 40-14. Επιμέρους 5-1 μέχρι στιγμής το σκορ στην τρίτη περίοδο. Γρηγοράκης πήρε τα βήματα μπροστά από τον Κοντομίχο, ο οποίος τον πίεσε καλά. Σερεβέτας στην δεύτερη ευκαιρία του Κόμιτς Μάστορα, δεν θα έρθει ούτε τώρα το καλάθι. Ο Τζάκος στον Καμπόσο. Καραίσος από τα αριστερά, λέγει να αφήσει έξω, κυκλοφορεί ωραία η μπάλα, αλλά έχει πατήσει γραμμή ο Μποτζάκος στην προσπάθεια του να πλησιάσει. Στη συνέχεια η μπάλα κατέληξε. Και τώρα μάλλον η μπάλα καταλήγει στα χέρια των φιλοξενούμενων, έπειτα από αυτό το λάθος των Ρουζ. Μαρμαράς. Σερεβέτας. Μαρμαράς, ένα σύντυπο πίεση. Πάντεψε ο Κοντομίχος. Μαρφανίδης. Γύρω ο Κοντομίχος. Έκοψε όμως ο Γρηγοράκης. Και έκλεψαν οι φιλοξενούμενοι. Σμυρλάκης, δεν περνάει πάσα του για τον Μαρμαρά. Καραίσκος και πάλι τώρα το Pink Paper στην επίθεση, Καμπόσος εκτελεί. Πήγε σε ένα γρήγορο τρίποντο εδώ ο Καμπόσος, θα επιχειρήσει και ο Κοντομίχος τώρα το σουτ και θα το βάλει αυτός. 43-14. Νίκρης. 4-15 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Σταθερά μπροστά και σε απόσταση το Pink Paper. Τα δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους, Γρηγοράκης, Μυρλάκης, κάτι θα πρέπει να εκτελέσει και πάλι δεν έχουν ενημερωθεί οι παίκτες του Κόμιτς Μάστορα, δεν υπήρξε καμία αντίδραση ούτε από τον πάγκο. Για ακόμη μια φορά στο σημερινό μάτς, σημαίνει μπαλά στα χέρια. Μαζάρ και Ζιζόπουλος τώρα παίρνουν στο μάτι για τους Ροζ, ενώ επιστρέφει ο Κοντογιάννης από την άλλη πλευρά. Ο Τζάκος άφησε έξω. Καρπούζη θα σηκωθεί μπροστά από τον Σερεβέτα. Δεν θα βρει στόχο. Αζάρι είναι εκεί όμως να μαζέψει το rebound. Ένα 14 επίθεση τώρα για τους Ροζ. Καρπούζης βλέπει τις κινήσεις. Ο Τζάκος πρέπει να εκτελέσει. Θα το κάνει τώρα με δυσκολία ανάμεσα σε αρκετά κορμιά. Βρήκε το καλάθι, πήρε και το φάουλ ο Τζάκος. 45-14 πλέον και έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο παίκτης του Pink Paper. 11 μέχρι στιγμής το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο. Μόλις με μια βολή έχουν καταφέρει να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Αυτή του Γρηγοράκη. Γρηγοράκης ενάντια στον Αζάρ θα τον νικήσει. 45-16. Στον και το πρώτο σε εισαγωγικά κανονικό καλάθι. Στην τρίτη περίοδο για τον Κόμιτς Μάστορα και πάλι ο Γρηγοράκης βρήκε σκορ. Ο μόνος που σκοράρει μέχρι στιγμής από τους φιλοξενούμενους σε αυτά τα 7 λεπτά που έχουμε παίξει στην τρίτη περίοδο. Λίγκρης σηκώνεται για δύο και το βάζει. 45-18 πάνω που λέγαμε ότι ο Γρηγοράκης ήταν ο μόνος που σκοράρει. Μπαίνει και όλη η κρίση στην εξίσθεση. Στο τρίτο δεκάλεπτο. Ορφανίδης 2,5 λεπτά ακόμα για το φινάλι της περίοδου. Ορφανίδης ωραία βρήκε χώρο. Εκμεταλλεύτηκε όμως την ευκαιρία του. Μποτζάκος και πάλι σε μια οργανωμένη επίθεση Ροζ. Μποτζάκος από τα αριστερά θα κερδίσει το φάουλ εκεί. Δικαίωμα για δύο βολές. Σε
αυτό ήταν το δεύτερο ρομαντικό του Comets Mastora. Ένα υπερθυμίζω έχουν οι γηπέδουχοι μέχρι στιγμής. Μέσα η πρώτη βολή, 46-18. Κάνει τη δεύτερη ο Μποτζάκος, παραμένει. Το σκορ είναι 46-18. Λίγκρις. Αρμαράς είδε την κίνηση του Γρηγοράκη, του πάρασε για την πάσα. Ωραία συνεργάστηκε εκείνος με τον Κοντογιάννη για να σκοράρει ο Comets Mastora, 46-20. Μιζόπουλος αμαρκάριστος βρέθηκε. Δεν μπορούσε όμως να βρει στόχο. Πάλι στον Λίγκρι. Στρεβέντα σου δίνει το screen, σηκώνεται εκείνος για δύο, η μπάλα στο σίδερο και στα χέρια του Καρπούζη. Του σκέφτηκε να κάνει μια μακρινή πάσα, τελικά κουβαλάει ίδιος μέχρι την άλλη πλευρά. Θα πάει και μόνος του και πολύ καλά θα κάνει, 48-20. Στρεβέντας. Πήρε ο Μαρμαράς. Λίγκρις και πάλι για τον Στρεβέντα, από τα δεξιά μια εκτέλεση, άστοχη. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Φανίδης. Ζόπουλος ζητάει το screen του Αζάρ, θα το δώσει εκείνος. Ρομποτζάκος στα 9 δευτερόλεπτα. Ορφανίδης εκτελεί για 3, δεν το βάζει όμως. Καρπούζης πήδηξε ψηλότερα. Μάχεται εκεί με τον Γρηγοράκη, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. Που είναι το τρίτο για τον Comets Mastora. Ο Τσάκος. Και ο Καρπούζης. Θα εκτελέσει κιόλας ο ίδιος. Δεν θα μπει μέσα η μπάλα. 28 δευτερόλεπτα ακόμα. Για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Λιγκρίς. Στα 12 για τον Comets. 15 για το 10 λεπτό, Στρεβέντας εναντίον Καρπούζη, το Γοράκης εκεί προσπάθησε, δεν κατάφερε να πάρει κάτι, 4 δευτερόλεπτα ο Ορφανίδης θα το πάρει το σουτ και θα το βάλει κιόλας. Με τρίποντο πιάνου άλλου το Ορφανίδη, κλείνει και το τρίτο 10 λεπτό και με το σκορ να δείχνει 51-20 υπέρ του Pink Paper. Μπήκαμε μόλις και στο 4ο δεκάλεπτο του παιχνιδιού ανάμεσα σε Pink Paper και Comets Mastora. Είπαμε πρόκειται για την 10η αγωνιστική της Evolution League και μέχρι στιγμής τα πράγματα πάνε όπως ακριβώς τα θέλει το Pink Paper, το οποίο βρίσκεται στο συν 31. Εδώ ο Γρηγοράκης πρέπει να βρει και άθελα τον Αζάρ. Στρεβέντας. Έχουμε από μία τεχνική ποινή σε Αζάρ και Γρηγοράκη. Και αρχίζει να τα λένε οι δυο τους. Δίνεται συνέχεια στο μάτς, 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Comets Mastora, για 2 είναι το σουτ του Λίγκρι, άστοχο όμως. Γρηγοράκης. Συνεχίζεται κανονικά η φάση. Ο
καλάθι ή όχι. Μετράει κανονικά 51-22. Ο Σπανίδης στον στόχο των τριών πόντων. Σταματάει την τρίπλα από τον Γιάννης. Θα περάσουν με τις πάσες στο κέντρο οι φιλοξενούμενοι. Ο Γιάννης παίρνει την προσπάθεια, αδύναμο όμως το τελείωμά του. Ο Τσάκος πιέζεται. Θα καταλήξει στον Ορφανίδη, εκείνος θα περάσει στο κέντρο. Ο Δομήχος. Ο Τσάκος οργανώνει τώρα τα κινήσεις. Πέρασε ο Τσάκος. Αυτός είναι ο Δομήχος. Θα καταλήγει στον Καρπούζη, στη λήξη του χρόνου θα εκτελέσει για τρεις. Πρόλαβε το ρολόι, αλλά θα έχει ο παίκτης των Ροζ. Λίγκρης, κύριος Πυρλάκης. Γρηγοράκη θέλει να πλησιάσει. Δυσκολεύτηκε από τον Κοντομίχο, ο οποίος θα κάνει ακόμα ένα μπλοκ, πρέπει να είναι το 7ο. Δικό του, Καρπούζης. Κοντομίχος με φόρα, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Βγήκε η άμυνα του Κόμιτς. Γρηγοράκης πλησιάζει, περνάει και ανάμεσα από δύο και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 51-24. Ο Τσάκος, ωραία κίνηση και αφήνει στο πλάι. Εκεί όπου είναι ο Καρπούζης, θα στοχεί στο σουτ δύο πόντων. Λιγκρής θα εκτελέσει, δεν το βάζει μαζί στο Κοντομίχος. Θα έχει 35 ακόμα για τη λήξη του ματς. Ο Τσάκος. Έφτασε κοντά, έφτασε την πάσα έξω. Καρπούζης, έχει λίγο χώρο, εκτελεί μπροστά από τον Γρηγοράκη, δεν μπορεί να βρει στο χώμος. Παραμένουν χωρίς πόντο στο 4ο δεκάλεπτο η Ροζ. Λίγκρης. Μπάλα και πάλι στα χέρια του Γρηγοράκη. Σμυρλάκης του δίνει και πάλι 7 δευτερόλεπτα να δούμε αν θα πάρει και αυτή την προσπάθεια ο Γρηγοράκης. Όχι, ο Σμυρλάκης εκτελέσει για 3. Μπάλα στο σίδερο, να δεν προλαβαίνει, όχι πρόλαβε τελικά, αλλά πασάρει σε αντίπαλο ο Κοντογιάννης. Πανίδης. Μισόπουλος. Και πάλι ο Ορφανίδης. Μένουν στην επίθεση οι γηπεδούχοι, με συγχωρείτε. Ο Τσάκος στα 7 δευτερόλεπτα. Ο Ορφανίδης. Για 3 κακό όμως από τον Βυσόπουλο, το κατάλαβε και ο ίδιος. Ο Ορφανίδης εκεί όμως έρχεται σαν την Αλεπού να κλέψει και να κρατήσει την επίθεση την ομάδα του. Ο Ντομίχος κερδίζει το φάουλ. Και θα πάει τώρα στην γραμμή. Έξω η πρώτη βολή. Ο Ντομίχος τώρα έτοιμος για την δεύτερη εκτέλεση του. Θα την βάλει 52-24. Λίγκρης. Μιλάκης στον Κοντογιάννη. Για δύο πόντους στο σουτ του Λίγκρη, το οποίο θα βρει στόχο. 52-26. Ο Τσάκος οργανώνει και αυτή την επίθεση για την ομάδα του. Μπαλά στο πλάι, Ζησόπουλος. Αυτή τον Καρπούζη. Συνεχίζει αυτός με την μπάλα στα χέρια του, αναζητεί λύσεις. Θέλει να πλησιάσει τον Σαματέμο στους Ερεβέτας, θα γίνει το κλέψιμο. Λίγκρης, περνάει ωραία από τον Ορφανίδη. Θα σηκώσει για τον Σερεβέτα. Σμυρλάκης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει για να εκτελέσει κατευθείαν. Πάσαρε στον Λίγκρη, εκείνος μου στόχησε. Αρθενή πάσα τώρα για τον Καρπούζη. Θα σηκωθεί εκείνος ανενόχλητος για το 54-26. Λέω.
σιγά σιγά και στο τελευταίο πενταλεπτό του μάτς. Τα πάντα έχουν κρυθεί στην αναμέτρηση με το Pink Paper να φτάνει στην 8η νίκη του. Θα πηγαίνει στο 8-2, ενώ από την άλλη ο Comics Masters θα πέσει στο 1-9. Ο Τσάκος ωραία με τα αριστερό θα τελειώσει τη φάση 56-26. 30. Η Πετρίκη. Ο Λίγκρης κέρδισε το φάουλ. Θα περάσει στο μάτι τώρα. Καραΐσκος, Ατζάρ και Καμπόσιος. Σερβέτας. Καστή πασά με στόχο τον Λίγκρη μπροστά από τον Κοντομίχο, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Σερβέτας κάνει την πάσα, έχει γίνει το φάουλ. Λίγκρης. Σερβέτας εκτελεί, δεν βρίσκει στόχο. Στο εδάφος. Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι. Δεν έχουμε και τέχνη γηπαινή. Τον Γρηγοράκη. Ο Κοντομίχος ήταν στο παρκέ. Δεν δείχνανε κάτι σοβαρό. Πέραξε εκτός ο Γρηγοράκης. Πάντα τώρα στη γραμμή για να εκτελέσει την βολή της τεχνικής ποινής. Δεν υπάρχει λόγος να χαλάει τώρα στο φινάλε το μάτς. 57-26. Καραΐσκος. Καλά στον Ζιζόπουλο. Αζάρ. Ο Ζόπουλος εκτελεί για τρεις και το βάζει. 60-26. Μαράς. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Καραΐσκο. Ενδιασμός για το Pink Paper. Καραΐσκος προσπάθησε να τελειώσει μόνο στη φάση. Δεν τα κατάφερε όμως στο αριστερό lay-up. Σμυρλάκης, ωραία η πάσα του σε Σερβέτα, προσπίση από εκείνον καθαρή άμυνα. Σμυρλάκης μαζεύει ξανά, θα δεχτεί το στόπο από τον Κοντομίχο. Και στη συνέχεια έχουμε το φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον Σερβέτα, αν κατάλαβα καλά. Από τρία ομαδικά τώρα, τέταρτο ομαδικό, με συγχωρείτε αυτό για τους γηπεδούχους. Γιάννης για δύο άστοχος. Να σου το από το πλάι του Λίγκρη. Θετικό rebound και παραμένουν στην επίθεση φιλοξενούμενοι. Σμυρλάκης στον Σερεβέτα. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα όμως. Για τον Αζάρ Καμπόσος. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση των Ροζ. Δεν περάσει η πάσα του Καμπόσου. Ο Σολίγκρης. Ο Κοντογιάννης.
δευτερόλεπτα τώρα για τον Κόμιτς Μάστορα. Σερεβέτας με τον Κάμποσο μπροστά του. Έρχεται ο Σμυρλάκης να του φτιάξει λίγο χώρο. Θα εκτελέσει ο Σερεβέτας εύστοχα το τρίποντο, 60-29. Ζόκουλος. Αζάρει την κίνηση του Καραϊσκού. Καρπούζης έφτασε κοντά και σκόραρε με την βοήθεια του ταμπλό, 62-29. Συλλήπασα για τον Σπυρλάκη, δεν μπόρεσε να εκτελέσει εκείνος. Σερεβέτας νωρίτερα το έβαλε, θα το χάσει τώρα. Τελευταίο 1,5 λεπτό στην αναμέτρηση. Σμυρλάκης χάνει και αυτό την προσπάθειά του. Καμπόσος στέκεται, εκτελεί για 3. Γκρις, μπάλα στον Σερεβέτα. Κοντογιάννης παίρνει τα βήματα με το δεξί χέρι, δεν μπορεί να σημαδέψει σωστά. Δεύτερη ευκαιρία όμως για τον ίδιο, θα την εκμεταλλευτεί για το 62-31. Μισόπουλης βρέθηκε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, δέχτηκε το στόχο όμως από τον Κοντογιάννη. 53,3 ακόμα στο ρολόι, Αζάρ έπιασε τον ύπνο την άμυνα, δεν πέτυχε το καλάθι όμως. Λίγρης. Ο Σερεβέτας. Ωραία η πάσα του. Με στόχο τον Σμυρλάκη, ο οποίος θα ευστοχίσει ξανά. 62-33. Σερεβέτας δείχνει να έχει χτυπήσει στο δάχτυλό του. Γι' αυτό θα πέρασει εκτός. Και θα συνεχίσουν με 4 τώρα οι φιλοξενούμενοι. Όχι, επιστρέφει ο Σερεβέτας. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το παιχνίδι με το Big Paper να πανηγυρίζει την 8η νίκη του, να πηγαίνει στο 2, ενώ από την άλλη ο Κόμιτς Μάστορας θα πέσει στο 1-9.